Δεν θα σταθώ στη λεπτομέρεια του αν πάμε καλά, δεν πάμε καλά, ποια είναι η εικόνα της χώρας μας. Δεν έχω και καμία αντίρρηση να αποδεχτώ ότι με αυτά τα κριτήρια πάμε καλά. Θα μου επιτρέψετε, με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη και ενημέρωση, να σταθώ στην ουσία του κράτους δικαίου. Διότι δεν είναι μόνο ζήτημα σε ποιους νόμους και σε ποιες αποφάσεις και σε ποιες διρεκτίβες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσαρμόζεται κανένας, αλλά είναι πόσο αυτές οι διρεκτίβες, αυτές οι αποφάσεις, αυτοί οι νόμοι και αυτές οι οδηγίες έχουν προσαρμοστεί σε μια φιλοσοφία ενός κράτους δικαίου. Ξέρετε, δεν ήσασταν στη Βουλή ή δεν θα την παρακολουθήσετε ολόκληρη, αγαπητή κυρία Μαριώλη, αλλά η κουβέντα κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκές Αξίες και 1002 ακούστηκε στη Βουλή προχθές 89 φορές μετρημένες. 89 φορές. Να δούμε λίγο το κράτος δικαίου και τι αποφάσεις πρέπει να μεταφερθούν. Μόλις σας το είπατε πριν από λίγο, από τα 6 μέτρα στο κελί, φτάσαμε στα 3. Κάνουμε σκότο παντού. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Μέσα στην ουσία, της έννοιας του δικαίου με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος δικαίου στους ορισμούς τους ίδιους που δίνει κατά καιρούς η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ντοκουμέντα της, ομολογεί ότι αυτό το κράτος δικαίου αφορά τις συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και συμβάλλει στην ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Για τέτοια φιλοσοφία κράτους δικαίου μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μην πει κάποιος ότι δεν υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Είναι και εκεί ο συνάδελφος και φίλτατος κύριος Δρουσόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα Συμβούλιο της Ευρώπης το οποίο τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά είναι κανόνας. Είχαμε σκάνδαλο για το Αζερμπαϊτζάν, είχαμε την επίθεση σε Αρμένιους, οι οποίοι εξοντώθηκαν κυριολεκτικά, δεν είδωσε αυτή στην Συμβούλιο της Ευρώπης. Είχαμε την Τουρκία μετά την εισβολή στην Κύπρο. Είδατε εσείς κάτι αντίστοιχο με αυτά που συμβαίνουν για άλλες χώρες στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Και φτάσαμε να θεωρούμε ότι τα κριτήρια που έβαλε, βέβαια, άμα βάζει τέτοια κριτήρια του τύπου να γυρίσει το μοναστήρι στο Κόσοβο στα χέρια της Εκκλησίας και αυτό αρκεί για να γίνει το Κόσοβο, που είναι ένα προτεκτοράτο το οποίο φτιάχτηκε μετά από βομβαρδισμούς και σφαγές και είχε επικεφαλής το ΝΑΤΟ να το διοικεί τόσα χρόνια και να το οικό διαβατήριο τα πρώτα χρόνια, και δεν είναι καν αναγνωρισμένο κράτος από τα άλλα κράτη, και να καθόμαστε τώρα να συζητάμε για το αν είναι δημοκράτες στο Κόσοβο ή όχι και αν μπορούν να μπουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σου σηκώνει τρίχα. Και έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά για τους Παλαιστίνιους, για τους Ισραηλινούς, έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά για τους Αρμένιους και για τους Ρώσους και για τους Αζερμπαϊτζανούς και για τους Τούρκους, με βάση τα καλά και τα συμφέροντα. Επομένως, το πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις. Φέρνω ένα χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που βγήκε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, αυτή τη τραγωδία με τους 57 νεκρούς, αυτό το έγκλημα, και δεν μιλάει, πιστέψτε με, πουθενά για τη λέξη δυστύχημα. Δεν μιλάει για την έννοια ασφάλεια. Ξέρετε γιατί πράγμα μιλάει? Για την κορτικότητα του τρένου. Δηλαδή, η ασφάλεια με τη χωρητικότητα είναι 2 πράγματα που πάνε μαζί, γιατί η χωρητικότητα σχετίζεται με το κέρδος. Το ίδιο πράγμα έχει συμβεί και σε άλλα δυστυχήματα. Μιλάνε για αστοχίες υποδομής, ας πούμε, στους σιδηροδρόμους, αλλά δεν ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ασφάλεια. Επομένως, όταν φτάσουμε στους κρατουμένους, καθώς καταλαβαίνετε, όταν φτάσουμε στην έλλειψη προσωπικού, στην έλλειψη χώρου, στην έλλειψη χρημάτων, στη μη επάρκεια αριθμού δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, όπου χρειάζονται δηλαδή άνθρωποι για να νοιαστούν για τους ανθρώπους, οι αποφάσεις προσαρμόζονται στις συνθήκες. Ναι, είναι πιο ανθρώπινο να έχεις 6 μέτρα ως κρατούμενος. Και όμως πέσαμε στα 3. Βλέπετε λοιπόν ότι και το πόσο χώρο πρέπει να έχει ένας κρατούμενος είναι κάτι το οποίο είναι διαπραγματεύσιμο. Να πάω στους πρόσφυγες. Θέλετε να πάω στους πρόσφυγες? Να δούμε ότι η καινούργια συμφωνία για τους πρόσφυγες έχει πάρει τη συνθήκη της Γενέβης και την έχει κάνει και την έχει φέρει στα μέτρα της. Άρα η έννοια του δικαίου είναι ουσιαστική πολιτική θέση απέναντι στην οποία κάποιος θα ενδιαφερθεί για την εικόνα της χώρας του. Η εικόνα της χώρας του λοιπόν δεν είναι η συμμόρφωση μόνο στην εφαρμογή, αλλά και προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει. Να πω για τους δημοσιογράφους,
Λοιπόν, αν φτάσω για του δημοσιογράφου, σα φέρω ένα παράδειγμα που δεν έχει καμία σχέση με το νομικό συμβούλιο του κράτου. Αλλά το πρωί πείτε ότι κάτι έχει συμβεί και κάποιο φτάνει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μέχρι το ΕΔΑ, δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η οδηγία για του δημοσιογράφου ενάντια στι στρατηγικέ του τύπου αγωγέ, να μαμολάνε όλοι οι αγωγέ για να μην μιλάνε οι δημοσιογράφοι, αφήνει στο απειρόβλητο από αγωγέ του ιδιώτε και τους μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας στην οποία, για την οποία μιλάμε. Όχι τη δικιά μας ή οποιαδήποτε άλλη. Με αποτέλεσμα, οι δημοσιογράφοι όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τα θεριά και ειδικά τα οικονομικά θεριά, να μπορούν να ακολουθούν πολύ λιγότερο από ότι με κάποιον άλλον άνθρωπο που θα τον έχουν απέναντί τους. Έχουμε φτάσει τώρα, εδώ που τα λέμε, να έχουν ποινικοποιηθεί απεργίες. Να συλλαμβάνονται συνδικαλιστές. Έχουμε ένα δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο επιτρέπει λελογισμένη βία στην αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων. Και βάζουμε και τώρα χαρτί στη λελογισμένη βία. Με θυμάμαι να έχω διδαχθεί στο σχολείο αν είναι ιερός χώρος, δεν είναι ιερός χώρος η εκκλησία. Και με θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, για να μην ξεχνάμε και το τι ζούμε, γιατί αυτά τα πράγματα τα ζούμε καθημερινά τις τελευταίες δεκαετίες, να μπαίνουν μέσα σε εκκλησία στη Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού και να βγάζουν τον κόσμο σιλίδιν και σωριδών. Άρα λοιπόν ο υπερασπιστής του δικαίου, το νομικό συμβούλιο του κράτους, παρατηρεί την εφαρμογή αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Οι δυνατότητες να προσφύγει κάποιος σε ένα δικαστήριο με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία όμως, η οποία αρχίζει σιγά σιγά και δεν γίνεται ανθρωποκεντρική, ούτε πάει στα πραγματικά δικαιώματα. Πάει στα δικαιώματα πολλές φορές που είναι της μόδας ή του συμφέροντος. Και ποιο είναι το συμφέρον? Το συμφέρον είναι το κεφάλαιο, η επιχειρηματική όμιλη, η ανταγωνιστικότητα, τα λεφτά και πάει λέγοντας. Επομένως, ποιος θα νοιαστεί τώρα στην πραγματικότητα για το αν είναι καλή ή δεν είναι καλή η εικόνα μας? Να σας πω ποιος θα νοιαστεί. Οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα, η σοσιαλδημοκρατία που κατηγορεί την κυβέρνηση γιατί δεν έχει πάρει τα μέτρα που εκείνη θα τα έπαιρνε καλύτερα, στο ακριβώς ίδιο επίπεδο με αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή είναι και η ουσία του πράγματος, κάνουμε καυγάδες για τις μεγάλες ευρωπαϊκές αξίες και έχουμε την Ευρώπη να πρωτοστατεί αυτή τη στιγμή σε θηριωδίες. Ήθελα να ξέρω τι θα πει το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό, μετά τη συζήτηση που γίνεται τώρα με βάση τον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι πρέπει να καταργηθεί η συμφωνία των 23 κρατών να μην χρησιμοποιούνται βόμβες διασποράς, γιατί είναι απαραίτητες αυτή τη στιγμή για να κερδίσει η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ τον πόλεμο και να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν επί εποχής βομβαρδισμού και κομματιάσματος της Ιουγκοσλαβίας και του Κωσόβου. Πάμε να καταργήσουμε πάλι τις βόμβες διασποράς. Θυμάστε κάποτε τη συζήτηση που μιλάγαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταργηθούν? Είχαν πάλι τότε την πριγκίπισσα Νταϊάννα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Να καταργηθούν οι νάρκες κατά προσωπικού, οι βόμβες διασποράς οι οποίες μόλυναν τα Βαλκάνια και τη χώρα μας. Και τώρα πάμε να τις καταργήσουμε για λόγους ανάγκης του πολέμου και θα μιλάμε για εφαρμογή αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το νομικό συμβούλιο του κράτους μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να είναι εποπτεύουσα αρχή και να την κοιτάζει. Αλλά ξέρετε τι φοβάμαι? Με αυτή την νομοθεσία, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, και με αυτή την κατεύθυνση του κράτους δικαίου προς τα συμφέροντα μίας μόνο τάξης, αυτών που έχουν τα λεφτά δηλαδή, όσο καλύτερα κάνετε τη δουλειά σας για να συμμορφώνεστε και να φτιάχνετε την εικόνα, τόσο περισσότερο θα υποφέρει ο κόσμος από κάτω και αυτοί που δεν θα έχουν την τύχη, την οικονομική δυνατότητα, την νομική στήριξη να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που δεν είναι και μία δωρεάν διαδικασία εδώ που τα λέμε, ούτε μιλάμε και για ένα εξωφρενικό ποσό αποζημιώσεων με βάση τα νούμερα που ακούστηκαν πριν από λίγο. Είναι μία θλιβερή πορεία μίας ένωσης, μιας Ευρώπης και μιας Υπήρου, που έχει πέσει στα χέρια λίγων που τη θεωρούν ιδιοκτησία τους και των πολλών που υφίστανται τις συνέπειες αυτού του πράγματος με πόλεμο, επιθύρες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κόλαση. Σας ευχαριστώ.